Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Όσοι αρχίσετε από το Instagram, λογικά δεν θα σας εκπλήξει αυτή η αλλαγή. Έχω κουρέψει τα μαλλιά μου πρόσφατα, πριν από περίπου 3 μέρες. Είναι αρκετά κοντά, είναι λίγο μέχρι να το συνηθίσω, αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ και αυτού του είδους τα μαλλιά τείνουν να μεγαλώνουν πολύ ομοιόμορφα. Αυτά λοιπόν για τα μαλλιά. Θέλω πριν ξεκινήσουμε και πάμε στο θέμα του βίντεο να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα σας τα μηνύματα και όλα σας τα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο σχετικά με την αυτοπεποίθηση και με το να αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν περίμενα να έχει τόση ανταπόκριση και δεν περίμενα να βρω άτομα τόσα πολλά που να συμμερίζονται τη δική μου άποψη, γιατί αυτό που αντιμετωπίζω εγώ σε καθημερινή βάση είναι μια τεράστια κακή εικόνα του εαυτού του καθενός. Τέλος πάντων, εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να εντάξουμε σαν ενότητα στο κανάλι θέματα σχετικά με την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και γενικά με το να μάθουμε να αγαπάμε αυτά που έχουμε και να μάθουμε να τα εκτιμάμε και να τα αξιοποιούμε στο καλύτερο δυνατό βαθμό. Οπότε θέλω πριν πάμε στο θέμα μας να μου αφήσετε σχόλιο από κάτω και να μου πείτε εάν θα σας ενδιέφερε να εντάξουμε μια τέτοια ενότητα στο κανάλι. Μπορώ και έχω ένα εργαλείο όπως είναι η κάμερα και όσοι και να είναι οι συνδρομητές μου, για μένα είναι κέρδος να ακουστούν κάποια πράγματα, είτε είναι 50 συνδρομητές, είτε είναι 1050, είτε είναι 100.050, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα άτομα που υπάρχουν σε αυτό το κανάλι να νιώθουν όμορφα και να μοιραζόμαστε μαζί μας και τις ανησυχίες μας, αλλά να μοιραζόμαστε και τα θετικά πράγματα που παίρνουμε από τη ζωή και από τον εαυτό μας. Οπότε ναι, αφήστε μου κάτω σχόλιο κατά πόσο θα σας ενδιέφερε να εντάξουμε μια τέτοια ενότητα και οποιαδήποτε ιδέα για το ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βίντεο. Περνώντας λοιπόν στο θέμα μας, το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με τα καλύτερα και τα χειρότερα οικονομικά foundation που έχω εγώ στη συλλογή μου και προφανώς όπως και κάθε φορά αναφέρω είναι καθαρά δική μου άποψη, οπότε μην προσβληθείτε άμα κάποιο από αυτά έχει δουλέψει σε εσάς, είναι απολύτως φυσιολογικό, όπως και πράγματα τα οποία δεν σας έχουν βολέψει εμένα μπορεί να μου είναι wow. Οπότε ναι, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα καλύτερα οικονομικά foundation. Θα ξεκινήσω με ένα foundation το οποίο έχει διχάσει πάρα πολύ στο κανάλι μου και είναι το συγκεκριμένο. Είναι από Dermacol, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία και από μέσα το σωληνάριό του είναι αυτό. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα foundation που έχω στη συλλογή μου. Η τιμή του είναι στα 11 ευρώ, 11-12 ευρώ και αυτό που κάνει είναι να καλύπτει πραγματικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Περισσότερο ενδείκνεται για άτομα τα οποία έχουν προβλήματα στο πρόσωπο ή στο σώμα τους, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται εύκολα με κορέκτορες ή με οποιοδήποτε άλλο foundation. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα το ιδανικό για εσάς. Είναι πάρα μα πάρα πολύ παχύρευστο, οπότε θέλετε απειροελάχιστη ποσότητα για να το απλώσετε στο πρόσωπο και κατά προτίμηση θα χρειαστείτε ένα δεύτερο foundation το οποίο θα συμπληρώσει σε πυκνότητα το συγκεκριμένο. Θέλετε δηλαδή ένα foundation το οποίο να είναι πιο ρευστό, ούτως ώστε να μπορέσει να σας κάνει καλύτερα blending. Έχει σκοπό να καλύψει υπερβολικά οποιοδήποτε σημάδι και οποιοδήποτε δυσλειτουργική περιοχή. Στη συνέχεια θα περάσω στην πρόσφατη μου αγάπη και είναι από την Catrice το All Matte Plus Shine Control Makeup. Είναι matte αλλά δεν αφήνει το cakey αποτέλεσμα που αφήνουν τα περισσότερα. Και ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά matte προϊόντα τα οποία θα σας έχω και στα χειρότερα foundation τα οποία έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο δεν το κάνει, κρατάει την επιδερμίδα σε μια πάρα πολύ normal κατάσταση. Θα το έλεγα ότι είναι μέτρια προς πλήρη κάλυψη. Θεωρώ ότι άμα βάλεις και δεύτερη στρώση έχει γίνει το αποτέλεσμα ψεγάδιαστο, οπότε δεν το φοβάμαι καθόλου. Η τιμή του είναι στα 7 με 8 ευρώ νομίζω. Πάρα πολύ οικονομικό, δηλαδή άμα θέλετε ένα matte foundation είναι το foundation που πρέπει τουλάχιστον μια φορά να δοκιμάσετε. Το επόμενο foundation δεν θα είναι έκπληξη σε αυτούς που με ξέρετε εδώ και καιρό, είναι από Wet n Wild το Photo Focus foundation το οποίο είναι πραγματικά από τα καλύτερα foundation που υπάρχουν σε μια πάρα μα πάρα πολύ καλή τιμή. Η τιμή του είναι γύρω στα 7 ευρώ, δεν είναι το super καλυπτικό το οποίο θα συγκλονίσει τον κόσμο σας, είναι βέβαια buildable, δηλαδή μπορείτε να το χτίσετε και να το κάνετε μια πολύ καλή βάση και μια ωραία κάλυψη, αλλά σε γενικές γραμμές
το αποτέλεσμα του είναι αρκετά ήπιο και είναι ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ισχυρίζεται ότι είναι ιδανικό για άμα θες να βγάλεις φωτογραφία, άμα γυρίσεις κάποιο βίντεο, άμα θέλεις να πας κάπου που ξέρεις ότι θα φωτογραφηθείς και ότι θέλεις να μην έχεις αυτό το αποτέλεσμα του flashback, κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ και ευγενικό στην επιδερμίδα, δεν το νιώθεις καθόλου, να σε να μην φοράς τίποτα και ουσιαστικά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ανά πάσα στιγμή στην καθημερινότητά σου και να μην σου δημιουργήσει κανένα πρόβλημα σε θέμα δυσφορίας τους καλοκαιρινούς μήνες. Περνάω στο επόμενο foundation, το οποίο είναι σχετικά πρόσφατη αγορά και είναι το Bourjois Foundation, το Healthy Mix. Είναι το συγκεκριμένο, έχει μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση ενυδατική, αλλά παράλληλα είναι πάρα πολύ καλλιπτικό, οπότε τι καλύτερο από το να έχεις ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ φρέσκο, αλλά παράλληλα να σου καλύπτει και τυχόν προβληματικές περιοχές στο πρόσωπο. Θεωρώ ότι θα βολέψει καλύτερα σε επιδερμίδες που είναι ξηρές ή έστω μεικτές, όχι τόσο σε λιπαρές. Θεωρώ ότι για τις λιπαρές επιδερμίδες το συγκεκριμένο μπορεί να βγάλει αρκετή λιπαρότητα, γιατί όπως σας είπα είναι αρκετά ενυδατικό. Παρ' όλα αυτά, εσείς που έχετε πιο λιπαρό δέρμα μπορείτε να το αναμίξετε με κάποιο matte προϊόν ή να βάλετε, να σετάρετε μια πολύ καλή στρώση πούδρες, ούτως ώστε να το κρατήσετε σε πιο matte αποτελέσματα. Η τιμή του νομίζω είναι γύρω στα 12 με 13 ευρώ, το βρίσκεται στα Hondo Center. Για το τέλος άφησα το καλύτερο που έχω πάθει ψύχος τις τελευταίες 3 εβδομάδες, έχει γίνει το υπεραγαπημένο μου, είναι το foundation που φοράω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου. Είναι από Ingrid Cosmetics το Ideal Lumi Nude, Luminous Foundation. Είναι πάρα μα πάρα πολύ καλλιπτικό και είναι πάρα μα πάρα πολύ ενυδατικό. Έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το Healthy Mix, αλλά αυτό είναι ελαφρώς καλύτερο διότι έχει μια παραπάνω κάλυψη. Αλλά αυτό έτσι πως το βάζεις, έτσι θα μείνει στο πρόσωπο, αφήνει ένα πραγματικά πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Είναι από τα foundation τα οποία πραγματικά τα συνιστώ σε άτομα που έχουν πάλι ξηρή επιδερμίδα, αλλά παράλληλα μπορώ να τα φορέσω οποιοδήποτε που θέλει να γυαλίσει λίγο και να φανεί λίγο πιο φρέσκια. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Η τιμή του είναι γύρω στα 13 με 14 ευρώ, άμα δεν κάνω λάθος. Θα το ελέγξω, θα το τσεκάρω, θα σας έχω τις πληροφορίες από κάτω για κάθε foundation ούτως ή άλλως. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν και σας προτείνω να το δοκιμάσετε. Τελειώσαμε με τα θετικά, πάμε στα αρνητικά, στα foundation τα οποία εμένα προσωπικά δεν με βόλεψαν καθόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το χειρότερο πραγματικά από όλα, θέλω να το περάσω έτσι. Είναι από Technique το foundation μου, σας είχα κάνει ένα βιντεάκι με το βάφουμε με τα προϊόντα που μισώ και σας είχα μιλήσει γι' αυτό. Η τιμή του νομίζω ήταν γύρω στα 6 με 7 ευρώ. Έχει μια απαράδεκτη μυρωδιά, έχει μια απαράδεκτη υφή, δεν καλύπτει, κάνει, αφήνει πραγματικά, ενώ το απλώνεις αφήνει σημάδια από foundation, δεν απλώνεται καθόλου καλά. Το συγκεκριμένο είναι πραγματικά για τα ανάθεμα, sorry κιόλας, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Technique, αλλά προς το παρόν στέκεται και διακοσμεί το boudoir και δεν κάνει τίποτα άλλο, είναι μόνο γι' αυτό. Συνέχεια θα περάσω στο πιο ακριβό foundation που έχω να σας δείξω σήμερα και είναι από Radiant, το Natural Fix. Λοιπόν, η τιμή του νομίζω είναι γύρω στα 22 με 23 ευρώ, δεν θεωρείται πολύ οικονομικό foundation, αλλά δεν θεωρείται και πάρα πολύ ακριβό, νομίζω ότι είναι σε μια μεσαία κατάσταση, δεν θα με πείραζε καθόλου να ξανά έδινα αυτά τα χρήματα, εάν μου έκανα όμως τη δουλειά του σωστά. Μόνο Natural Fix δεν είναι κατά τη δική μου άποψη, είναι το πιο βαρύ foundation που έχω, αλλά με την κακή την έννοια, διότι υπάρχουν βαριά foundation τα οποία δουλεύουν και φαίνονται πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο ναι, έχει τρομερή κάλυψη, αλλά ρε παιδιά, είναι τόσο βαρύ, τόσο cakey και έχει μια πάρα μα πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Η μυρωδιά του μου παραπέμπει σε κάτι τόσο πολύ χημικό, που πραγματικά με το που το δοκίμασα και άρχισα να το δουλεύω, ήθελα κατευθείαν να πάω να ξεβαφτώ. Ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι έχει μια πάρα πολύ έντονη μυρωδιά και εμένα προσωπικά με ζορίζει πάρα πολύ. Νιώθω ότι έχω βάλει 600 κιλά μακιγιάς πάνω στο πρόσωπό μου. Δεν έχει τίποτα φυσικό στο συγκεκριμένο. Ναι, έχει πάρα πολύ καλή κάλυψη. Άμα ζητάτε όμως ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλλιπτικό και μπορείτε να ξεπεράσετε την μυρωδιά την έντονη, πιστεύω ότι θα σας βολέψει. Εμένα προσωπικά όμως... Στη συνέχεια θα περάσω σε ένα προϊόν το οποίο είχα αρκετές προσδοκίες γι' αυτό. Είναι από Maybelline το Super Stay 24 ώρες, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο σε τιμή από τις Radiant, είναι γύρω στα 18 με 20 ευρώ, το οποίο εγώ το πήρα γιατί ήθελα κάτι πάρα πολύ καλλιπτικό. Είναι παραπάνω matte από ό,τι θέλω.
Λέει 24 ώρες fresh look long wear foundation. Δεν έχει το αποτέλεσμα του fresh look. Έχει αντιθέτως ένα αρκετά πάλι βαρύ αποτέλεσμα. Το θετικό είναι ότι δεν μυρίζει καθόλου έντονα. Το αρνητικό είναι ότι κάνει πάρα πολύ cakey αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Καταρχάς, όταν το απλώνω, οι πόροι μου είναι τεράστιοι. Νιώθω ότι δεν εισχωρεί στους πόρους, γιατί το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ παγίρευστο, αλλά δεν είναι ενυδατικό. Οπότε, για άτομα που έχουν σχετικά έντονους πόρους και μία τάση προς ξηροδερμία, θεωρώ ότι είναι τη χειρότερη επιλογή. Πιστεύω ότι σε λιπαρά δέρματα θα είναι καταπληκτικό. Στη συνέχεια θα περάσω σε ένα foundation από NYX. Είναι το Stay Matte But Not Flat. Είναι το συγκεκριμένο, το οποίο είναι γύρω στα 10 ευρώ. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Το έχω αρκετά καιρό, μπορώ να πω. Πηγαίνω και έρχομαι στο συγκεκριμένο, μια μου αρέσει, μια δεν μου αρέσει. Τελευταία όμως αρχίσα να παρατηρώ, επειδή άρχιζω και παίρνω πιο πολλά foundation και έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με το τι με βολεύει. Έχει μια υφή αρκετά σαν στόκος, με την κακή την έννοια. Βασικά πώς γίνεται ο στόκος, αν είναι θετική. Έχει ένα matte τελείωμα, θα πιστεύω ότι μπορεί να βολέψει σε λιπαρές επιδερμίδες επίσης. Αλλά δεν είναι από τα matte foundation τα οποία εμένα προσωπικά με βόλεψαν. Αντιθέτως, δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που απλώνεται, με ζορίζει πάρα πολύ. Και αφού απλωθεί, δεν μου παρέχει την κάλυψη που θέλω. Δηλαδή, άντε να υποστώ το γεγονός ότι δεν μου απλώνεται σωστά και να υποστώ το γεγονός ότι είναι πολύ matte για τη δική μου επιδερμίδα. Αλλά άμα δεν μου παρέχει και την κάλυψη που θέλω, θεωρώ ότι είναι ένα άχρηστο προϊόν εντός εισαγωγικών για τη δική μου πάντα επιδερμίδα. Για το τέλος, άφησα ένα foundation το οποίο παλιά ήταν από τα αγαπημένα μου και θυμάμαι πως μάζευα χρήματα για να το πάρω, διότι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχει τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Είναι από τη 17 το Time Plus Long Lasting Makeup. Προφανώς, όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία, είχε άλλες ανάγκες στο πρόσωπό μου και ίσως γι' αυτό να με βόλευε τόσο. Δεν είναι και τόσο οικονομικό, είναι στα 18-20 ευρώ, κάπου εκεί. Το ξαναπήρα πρόσφατα γιατί θυμόμουν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήθελα να το αποκτήσω. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν με έχει βολέψει καθόλου. Ίσως είναι λάθος η απόχρωση, δεν ξέρω, έχουν αλλάξει τη φόρμουλά τους. Θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ διαφορετικό το συγκεκριμένο foundation, δεν μου αρέσει έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Τέλος πάντων, γενικά θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλυπτικό και άφηνε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο δεν ήταν ούτε matte ούτε πάρα πολύ luminous. Αυτή τη στιγμή, όσο φορές το έχω δοκιμάσει, πάλι δεν έχει ούτε matte ούτε luminous αποτέλεσμα, αλλά αποκάλυψη είναι άστα να πάνε. Δεν δουλεύει καθόλου, δεν με βολεύει καθόλου, δεν ξέρω γιατί, κρίμα πραγματικά. Έπρεπε να τους συμπεριλάβω στα χειρότερα, διότι πραγματικά με απογοήτευσε πάρα πολύ. Κάπως έτσι ολοκληρώνονται τα καλύτερα και τα χειρότερα foundation οικονομικά που έχω στη συλλογή μου και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας σχετικά με τα συγκεκριμένα ή με κάποια άλλα που έχετε και ίσως θέλετε να με προειδοποιήσετε να μην τα αγοράσω ή να με παροτρύνετε να τα αγοράσω. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας φανεί και χρήσιμο το βιντεάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε μέχρι τότε πάρα πολύ καλά. Σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια!